σειρά μου τους ποδοσφαιριστές για άλλη διαφορά, δεν είναι φλεονασμός για την προσπάθεια που καταβάλουν. Θα ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, τους παλέμους ποδοσφαιριστές, τους εκπροσώπους των ομάδων. Ξεχάσαμε να επενέσουμε, να πούμε μάλλον, ένα μεγάλο μπράβο στο δερματοφύλακά μας, που για πρώτη φορά ένα παιδί από το σύλλογό μας θα είσαι ένα τέτοιο επίπεδο, το Καβατσόρι, το Βαγγέλη. Όπως για όσους γνωρίζουν, ο Καβατσόρις ο Βαγγέλης εκείθηκε σε εγκίνεο. Μόνο με υπεύθυνη δήλωση δεν με έβαλε να υπογράψω πριν από λίγο καιρό, όταν συναντήθηκα μαζί του, για να μου πει την πορεία του στο ποδόσφαιρο και δει στο πάμισο. Ήθελε ο λόγος μου για την παρουσίασή του να είναι λιτός, απέριτος, χωρίς πομπόδιες εκφράσεις και υπερβολές. Μοιήθηκε στον Βασιλιά των Σπόρτο Ποδόσφαιρο σαν παίκτη τη μεγάλη ομάδα του Εργάλεο από το 1955 έως το 1961. Συνέχισε σαν παράγοντα στην Πέφτια Μαρουσίου και περιστασιακά προπονητή στην ομάδα οικοδομής της Πέφτης όταν η Πέφτη έπαιρνε μέρος στο πρωτάθλημα της Δεύτερης Εθνικής. Ερχόμενος στην πόλη μας το 1980, εντάχθηκε στην νεοσύστατη ομάδα του ΑΟΜ, Αθλητικός Όμιλος Μεσίνης. Δεν θα ξεχάσει, όπως μου είπε ποτέ, την λάθος πόρτα που χτύπησε. Και πώς έγινε αυτό? Μη γνωρίζοντας, νέος όντας στον τόπο μας, πού ήταν τα γραφεία του ΑΟΜ, και ενώ τον είχαν ενημερώσει ότι είχαν συμβούλιο, πήγε στο γήπεδο πιστεύοντας ότι εκεί ήταν τα γραφεία τους. Ανοίγοντας την πόρτα βλέπει το συμβούλιο του Παμίσου, που συνεδρίαζε και φινδιάστηκε. Αμέσως όμως ευγενικά κάποιος από τους συμβούλους του είπε πως ακριβώς, πού ακριβώς ήταν τα γραφεία του ΑΟΜ. Για την ιστορία έδωσε εδώ στην Οδόμουλα Βασίλη. Στον ΑΟΜ συνεργάστηκε με τους κυρίους Κίσα, τον αείμνηστο Αποστόλη Δουρούμη, τον κύριο Γιώργο Καραχάλιο, τον κύριο Κατσούλο και άλλους. Άνθρωπος της σύνθεσης και όχι της αντιπαλότητας, πρωτοστατή για την ένωση των δύο ομάδων της πόλεως μας, δηλαδή του Παμίσου και του ΑΟΜ, την οποία και καταφέρνει μαζί και με άλλους ανθρώπους του ποδοσφαίρου που το ήθελαν αυτό. Έτσι λοιπόν και έγινε αυτή η ένωση το 1993. Αλλά γι' αυτό που καμαρώνει ιδιαίτερα είναι γιατί οι προεδρίες του Σοβάνισου συστάθηκαν ουσιαστικά οι ακαδημίες και που δούλεψαν τότε πολύ καλά. Συνεργάτες του τότε στις ακαδημίες ήταν ο κ. Τάκης Φιλόπλος και ο κ. Τάκης Παπαγιάννης. Αξέχαστο επίσης θα του μείνει και ένα παιχνίδι της ακαδημίας που έγινε στο Δόριο και ήταν αρχηγός της αποστολής. Και ενώ ξεκινήσαμε με τον καλύτερο καιρό και με τον ήλιο να καίει, μου είπε, άνοιξαν οι ουρανοί. Νερό απίστευτο. Τα μικρά της ακαδημίας ξαναβαπτίστηκαν από το πολύ νερό. Μούσκευα τα πάντα. Κοντά μας δυστυχώς δεν είχαμε άλλη εμφάνιση. Τώρα τι να κάνω? Εκεί κοντά στο γύρο ήταν ένα μαγαζί που πουλούσε κουβέρτες. Χωρίς να το πολύ σκεφτώ, αγόρασα μερικές κουβέρτες, τις έκοψα με ένα ψαλίδι σε κομμάτια και τήλησα τα μικρούλια, τους μικρούς μου παιχταράδες. Συνεργάστηκε σαν πρόεδρος με πολύ καλούς φίλους και ανθρώπους που δεν τους ξεχνά, όπως τον αείμνηστο Δημήτρη Ζέκο, τον κύριο Θανασόπουλο Γιάννη, τον αείμνηστο Παπαγόλη Γιώργο, τον κύριο Χατζηγιάννη Δημήτρη, τον κύριο Πετρόπουλο Αθανάσιο, τον κύριο Σαντόπουλο Βασίλη και με πολλούς άλλους, τους οποίους και ευχαριστεί ιδιαίτερα για αυτή τους τη συνεργασία. Μετά το Παμίσου ασχολήθηκε μέχρι το έτος 2010. Ειδοποιώς διαφορά με όλους μας. Ότι σε λίγο τιμόμενο πρόσωπο έχει τόπο καταγωγής στην Κόρυθο και όχι τη Μεσίνη. Αγάπησε αυτόν τον τόπο και προσέφερε σε αυτόν ίσως περισσότερο από πολλούς από εμάς, πάντα αθόρυβα και διακριτικά. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Νίκος Μπουκάρας. Κύριε Νίκο, σε ευχαριστούμε για όλα και ο μεγάλος Θεός να σου χαρίζει υγεία. Θα παρακαλέσω τον πρόεδρο Παπαδόπουλο να τον δει την αδερφή. Και να μας πει και δύο λόγια. Συγκινημένος πάντα. Τίποτα δεν είναι. Πολύ λίγα αυτά που είπε. Αυτός εδώ ο άνθρωπος
Είναι αυτός που χρόνια πολλά από τότε που ήρθα εδώ στην Τσίνη δεν έχει σταματήσει να μας λέει ο πάντης. Με οποιονδήποτε πρόεδρο, με οποιαδήποτε διοίκηση του ζητήθηκε η συνεισφορά του, ήταν πάντοτε εδώ. Και χαίρομαι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, για τον Γιώργο τον Βλαχάκη που είναι πρόεδρος στην ομάδα αυτή, αλλά κυρίως για τα νέα παιδιά που έπρεπε από καιρό να είχαν αναλάβει την ομάδα. Όσον αφορά για μένα, τυχαίως ήρθα εδώ. Θα καταλάβετε ότι την πρώτη μέρα που ήρθα, μου είπαν ναι, γιατί κατέβηκα να φτιάξω το φιλοξένεια. Και ο Νίκος Καδριλόπουλος από παρέχους του Ηλία του Γιωργούτσου ήθελε να του φτιάξω την ταράτσα, γιατί η δουλειά με εμένα είναι μονός. Πού είναι η Λία, είναι στο νησί. Πού είναι το νησί, μόλις στρίψα πρόχωμα, είναι το νησί. Μετά το αεροδρόμιο. Πήρα δρόμο, έφτασα στο νησί, αγνώντας ότι το νησί λεγόταν Μερισσίνη. Και όταν ρωτούσα, μου λέγει, εδώ είναι. Πήγα μέχρι την παραλία κάτω, στην Πούκα, πήγα από εδώ, πήγα πιο πάνω μέχρι τον Άρη, δεν έβλεπα νησί. Γυρνώντας, ήταν ο ξενοδόχος στο ξενοδοχείο ο πατέρας του Δημήτρη, που το ξέρετε Δημήτρη, δεν θυμάμαι το επώνυμο τώρα αυτή τη στιγμή, ξεχνάτε ότι τα χρόνια έχουν περάσει. Και τότε έμαθα ότι εδώ είναι το νησί. Την πρώτη εβδομάδα στο νησί ήταν πάρα πολύ δύσκολη για μένα. Όμως, άφησε να υπάρχει μια ομάδα όλων που λέγεται Πάνσος. Υπάρχει περίεργο γιατί αυτή την ομάδα την είχα δει με το εργάλειο. Και μάλιστα μιλώντας τότε με τον Σεραφείδη, τον Στέλιο, τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, που είμαστε πάρα πολύ φίλοι, είπαμε ότι αυτή η ομάδα είναι άλλος αθλητικής. Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα για τον αγώνα. Το μόνο που θυμάμαι, το που επεκτείνησαν ορισμένοι κακόβουλοι εδώ στο νησί, ίσως να ξεκίνησα ανάποδα. Όμως αυτό δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Για το Τάκης ο Παπαγιάννης, επί 10 χρόνια μαζί φτιάξαν την Ακαδημία του Παμίσου με τον κύριο Φιλόπουλο, τον Τάκη, ο οποίος είναι ένας απλοϊκός άνθρωπος και ίσως τον έχετε παραξηγήσει ή τον έχουμε παραξηγήσει για τον λόγο ότι είναι πάρα πολύ πιεστικός ως προς τις συνδρομές του Παμίσου και πολλές φορές πιεστικός. Όπως να ξέρετε, ο κύριος Φιλόπουλος, εκτός από την προσωπική του εργασία, έχει βάλει πάρα πολλά λεφτά στο πάνω του κοινού. Όπως είπε ο φίλος μου, ο αγαπητός, ο Νίκος, ο πάρα πολύ καλός μου φίλος, ο Ρούτσιμος, ο οποίος είναι για μένα, από τα λίγα άτομα που αντιπροσωπεύουν την πόλη του και την αντιπροσωπεύει με τόσο πολύ στένος και ειλικρίνεια που για μένα είναι πάρα πολύ θετικό. Κύριε, χωρίς τους φιλάδους του Παμίσου δεν θα υπήρχε Παμίσου. Σας το λέω ο Νίκος ο Κουκάρας, ο οποίος μία Παρασκευή βγήκα όλα αυτά τα χρόνια απόγευμα 5 η ώρα και μάζεψα το ιδιώδης ποσό του 1.180.000 μέσα σε 4 ώρες. Θα
πολύ. Γιατί πάρα πολύ ξεχνάνε. Πάρα πολύ ήταν αυτοί και είναι οι οποίοι περάσαν από το Πάνσο και όμως να μην ξεφύγω, απλά γνωρίσανε αυτό το λαό. Κύριε, τι έχει ο Πάνσος? Έχει τον Δήμαρχο, τη Δημοτική Αρχή, πάντα πράγμα σας το λέω, πάντα. Είτε από το συγχωρημένο του Πάνου του Φουχό, είτε δεν θυμάμαι τους άλλους κυρίους που περάσαν από το Δήμο, αλλά όλοι αυτοί ήταν αλλαγή στην προσπάθεια του Πανίσου. Ο Πάνσος όμως κατέληξε να υπάρχει μία κουβέντα για μένα. Ο Πάνσος είναι ο Γιάννης ο Μωράκης, αυτό το παλικάρι και το ξέρω από μωρό. Ο Γιάννης ο Μωράκης δεν θα ξαναρθεί ο Πάνσος. Όχι μόνο αυτός. Αυτός είναι ο πρωτεργάτης. Αυτός είναι ο ηθικός άνθρωπος. Αυτός είναι ο παιχθαράς. Όμως δίπλα του αυτοί οι παίχτες που παρέμειναν, οι οποίοι είναι λεωτάρια, είναι παιδιά που δεν καταλαβαίνουν ούτε από προσβολές, γιατί ο Πάνσος είναι προσβολή να υπάρχει σε αυτή τη θέση. Όμως τα παιδιά αυτά δίνουν το αίμα τους, δίνουν τα πάντα για να σταθεί ο Πάνσος. Κύριοι, τα πάντα δεν είναι η κατηγορία. Η κατηγορία για μένα είναι το τελευταίο. Και αυτά ότι είμαστε βαριά φανέλα και πρέπει να την περασπιστούμε και πρέπει να ανέβουμε κατηγορίες, αυτά είναι για μένα, συγγνώμη, αλλά λόγια τα οποία είναι ανέφερα. Ο Πάνσος αντιπροσωπεύει μία πόλη, η οποία πόλη, μην ξεχνάτε, ότι δεν έχει τη βαριά βιομηχανία ή τα μεγάλα καταστήματα ή οτιδήποτε άλλο μεγάλο μπορεί να έχει μια πόλη. Η Μεσίνη είναι μια αγροτική περιοχή με τα πολύ λίγα μαγαζά, τα οποία εκείνοι δεν τα υποστηρίζουν εμείς οι νησιώτες. Αλλά πηγαίνουμε για το παραμικρό να πάρουμε στην Καλαμάτα. Είναι λάθος. Βέβαια κουράζω, η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ κολλάς. Είναι και η ηλικία τέτοια, συγγνώμη, μου χτυπάει η πόρτα και η άγνοια, θα το ξεπεράσω. Όμως, δεν θα ξεπεράσω την αγάπη μου έχει δώσει αυτή η πόλη. Για οτιδήποτε ζήτησα, δεν μου το αρνήθηκε κανένας στην πόλη εδώ. Κανένας. Και έχετε υπόψη σας ότι έχουν περάσει μεγάλοι επαγγελματίες, μεγάλοι άνθρωποι του νησού, οι οποίοι δεν είναι να έχουμε τις χάπιας τους αυτούς που φέρανε ορισμένοι να τους κάνουν πρόεδρους ο Πάνσος. Ο Πάνσος δεν γίνεται με λεφτά. Ο Πάνσος γίνεται με την αγάπη του κόσμου, την οποία την έχει πάντα μια ζωή. Και απόδειξη ο Πάνσος σε κανέναν πήγαινε ελίπεδο είχε κόσμο. Ξέρετε τι λέει αυτό? Ότι ο Πάνσος είναι μια κλειστή κοινωνία. Έτσι θέλω να γίνει ο Πάνσος. Όχι μαγαζί της πλάκας. Ο Πάνσος έχει τον κόσμο, έχει την ιστορία του, έχει τη φανέλα του. Γι' αυτό και εμείς όλοι μας είμαστε υποχρεωμένοι. Όχι απλά να δώσουμε τα 10 ευρώ. Όχι, να παραστούμε. Και γέροντας θα ήθελα να πω πολλά συγχαρητήρια για το νέο συμβούλιο, το οποίο ήταν για μένα από πολλά χρόνια. Ήταν ένα πράγμα το οποίο με τσίπουργε μέσα μου και με ήθελε να κάνω μια προσπάθεια να μαζέψω νέα παιδιά. Όμως, μην ξεχνάμε ότι σε ένα σπίτι, σε ένα μαγαζί, σε μια διαχείριση υπάρχουν και τα αρνητικά. Στον Πάνσο υπήρχαν και υπάρχουν. Καλά θα κάνουν λοιπόν αυτοί που δεν πιστεύουν στον Πάνσο να κάτσουν στην άκρη και να μην κάθονται στα καφενεία και λένε το μακρύ τους και το κοντό τους. Γιατί δεν έχουν προσφέρει τίποτα, σας το λέω εγώ. Και υπάρχουν πολλοί από τους συμβούλους που περάσαν από τον Πάνσο για μία χρονιά
Ο Ζέμπος. 15 εκατομμύρια. Σε ένα χρόνο. Τα θεωρείτε λίγα φαρμακοποιώσιμα. Απλά αγαπούσε την πόλη του και ήθελα να προσφέρει και πρόσφερε με αυτόν τον τρόπο. Ένι άλλοι όμως δεν τους ενδιαφέρει η πόλη. Τους ενδιαφέρει το όνομά τους να είναι και να παίζουν στην τηλεόραση. Όχι. Δύο φορές πήγα στην τηλεόραση. Δεν ξαναπάτησα. Δεν θα γίνω εγώ ο καρακτήρας της τηλεόρασης να λέω αυτά που θέλουν αυτοί, όχι αυτά που θέλω εγώ. Αυτά που θέλω εγώ για την πόλη μου, για την πόλη που με αγαπήσατε, για την ομάδα την οποία αγάπησα και αγαπώ και με την ομάδα που θα γνωρίσω. Μπράβο, μπράβο. Θέλω να πω κάτι για τον Λέξη στον Λίγο, τον διαστημένο. Θέλω να πω ότι αν έχεις αγαπήσει και συνηθίσει έναν άνθρωπο ο οποίος παντέρει για την πόλη του, κακοφαίνεται ακουστικά όταν σε μια εκδήλωση ακούς έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τη Μεσσίνη, καμία σχέση με τίποτα. Κακοφαίνεται πάρα πολύ. Για αυτό το λίγο δεν ξαναλύσει τα πράγματα. Δεν πάντα ποτέ στη μάχη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Μόνο πήρα την πάρα για την μεγάλη δουλειά. Συγγνώμη. Γιατί ήταν το λιθαράκι που έβαλα. Με τους καλούς συνεργάτες. Τον Γιάννη, τον Παπαγιάννη, 10 χρόνια. Το Φιλόπουλο, το φίλο μου, ο οποίος παρέμεινε μέχρι τελευταίο δραμήλο, αλλά και το φίλο. Τον Ηλία! Τον έκανα με αυτόν τον Ηλία. Γιατί ο Ηλίας, χωρίς τον Ηλία δεν θα υπήρχε πάντως, σας το λέω εγώ. Κάναμε βρακίες από θέματα αντιλητήρων και ο Ηλίας ήταν αυτός που μέσα. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις σταματήσει. Εσύ δεν είναι έξω. Δεν μου ήταν τα λόγια. Δεν θα